σε όλους. Αισθάνομαι διπλή συγκίνηση σήμερα εδώ για δύο λόγους. Πρώτον, ο προηγούμενος ομιλητής είναι πρώην φοιτητής μου στην Ιατρική Σχολή της Κρήτης. Και δεύτερον, γιατί η περιοχή ήταν η περιοχή στην οποία ερχόμουν ως μαθητής με το σχολείο για εκδρομή. Δεν υπήρχε τίποτα τότε στο Μεζούλο και οι καθηγητές μας φέρανε εδώ για εκδρομή. Όταν με πήραν τα παιδιά τηλέφωνο να μου προτείνουν να συμμετάσχω σε αυτή την εκδήλωση, την όμορφη εκδήλωση, προβληματίστηκα ποιο θα είναι το θέμα. Είχα δύο επιλογές. Η πρώτη, να συζητήσω μια πολύ σημαντική και καινούργια τεχνολογία που κάνουμε στην Κρήτη και στη Βοστόνη, που είναι να φτιάξουμε ανθρώπινο εγκέφαλο on a chip για δύο βασικούς λόγους. Ο ένας είναι για να το χρησιμοποιήσουμε σαν νευροεμφυτεύματα, να διορθώσουμε βλάβες στο νοτιό μυαλό και στον εγκέφαλο, και ο άλλος είναι για να το χρησιμοποιήσουμε σαν μια ex vivo πλατφόρμα για να φτιάξουμε καινούργια φάρμακα για την νευροεκφύλιση και την νευροαναγέννηση. Η δεύτερη επιλογή μου ήταν να μιλήσω σε νέους ανθρώπους για τη ζωή μου. Προέρχομαι από τη Λάρισα και μέσα στο audience εδώ πέρα υπάρχουν νέοι άνθρωποι. Πριν από κάμποσα χρόνια ήμουν ένας από αυτούς. Αποφάσισα λοιπόν να σας παρουσιάσω τον Αχιλλέα με δύο στόχους. Ο ένας στόχος είναι να αναγνωρίσετε τον Αχιλλέα μέσα σας πριν 40 χρόνια και ο δεύτερος είναι να δείτε την πιθανή διαδικασία των επόμενων χρόνων, είτε σαν προσωπικότητες, είτε σαν επιστήμονες, είτε σαν άνθρωποι μέσα στο κοινωνικό σύνολο. Τη διαφάνεια θα ήθελα. Ήταν πολύ ενδιαφέρον γιατί προσπάθησα να παρουσιάσω όλη μου τη ζωή των 35 χρόνων σε μία διαφάνεια. Γεννήθηκα στη Λάρισα, στους 6 δρόμους. Είναι μια συνοικία κοντά στο κέντρο. Και έκανα το σχολείο στο πρώτο γυμνάσιο, τότε δεν είχαμε λύκεια, κοντά στη γειτονιά που έζησα. Η ζωή μου τα πρώτα χρόνια ήταν λίγο δύσκολη, διότι πολύ σύντομα οι γονείς μου χωρίσαν και ξαναπαντρευτήκαν και κάνανε οικογένειες. Οπότε βρέθηκε ο Αχιλλέας, πολύ νωρίς στη ζωή του, σε μια διεπιφάνεια δύο νέων οικογενειών με διάφορα προβλήματα αποδοχής. Αυτό δημιούργησε ένα μεγάλο πρόβλημα τότε στον Αχιλλέα, όσον αφορά την υποστήριξη που θα είχε να κάνει τα όνειρά του πραγματικότητα. Και όπως ξέρετε, η οικογένεια είναι αυτή που είναι η πρώτη σημαντική πλατφόρμα πάνω στην οποία στείνεις μια ζωή. Αποφάσισα όμως να πάρω τη ζωή μου, μιας και δεν υπήρχε οικογένεια τόσο στενά, στα χέρια μου. Δούλεψα πάρα πολύ όσον αφορά το διάβασμά μου και έδωσα εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο και πέρασα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Παράλληλα, δούλευα σε διάφορες δουλειές και αφού δώσαμε εξετάσεις μέχρι να πάρω τα αποτελέσματα, περίμενα τα αποτελέσματα δουλεύοντας στη Λαρισαϊκή Αγροτική Βιομηχανία, ξεφορτώνοντας πεντάκυλες κονσέρβες ντοματοπολτού στη ΛΑΒ. Εκεί έμαθα ότι πέρασα στο Πανεπιστήμιο. Πήγα στο Πανεπιστήμιο και δούλεψα με κέφι, γιατί αγαπούσα αυτό που έκανα. Και ένας καθηγητής μου, όταν τελείωνα τις σπουδές μου, ενδιαφέρθηκε για μένα στο Εργαστήριο Φαρμακολογίας και Ενδοκρινολογίας και με βοήθησε να πάρω μια υποτροφία που ήταν πάρα πολύ δύσκολη να την πάρω τότε, γιατί προηγούνταν άλλοι πιο μεγάλοι από μένα, βοηθοί στο Πανεπιστήμιο και ειδικευμένοι γιατροί. Και πήγα στο Παρίσι για να συνεχίσω τις σπουδές μου σαν ερευνητής πλέον, κάνοντας την συντακτορική μου διατριβή. Εκεί συνάντησα έναν πολύ σημαντικό άνθρωπο για τη ζωή μου, ο οποίος διατέλεσε για πολλά χρόνια πρόεδρος της Γαλλικής Ακαδημίας Επιστημών, κέρδισε το Lasker Prize από την Αμερική, σαν γιατρός, είναι το προπομπός για τον Νόμπελ. Και αυτός με βοήθησε να συνεχίσω πλέον τις σπουδές μου, τις μεταδιδακτορικές, στο νοσοκομείο Mount Sinai, στο Κολόμπια, στη Νέα Υόρκη. Από το Πανεπιστήμιο Κολόμπια είχα ένα άλλο πάλι άτομο το οποίο καθόρισε τη ζωή μου. Γνώρισα τον Φώτη τον Καφάτο, καθηγητή στο Harvard κυταρικής βιολογίας, έγινε καθηγητή στο Harvard στην Ιατρική Σχολή 29 χρονών και ήρθε στην Νέα Υόρκη και μου είπε: Αχιλλέα, έχω μια μεγάλη φιλοδοξία εγώ και κάποιοι κριτικοί να φτιάξουμε ένα πολύ καλό πανεπιστήμιο στον τόπο μας και θα θέλαμε ανθρώπους νέους σαν και εσάς, όπως ήσαν, γιατί δεν ήμουν μόνος του, υπήρχαν και άλλοι Έλληνες, να έρθετε στην Κρήτη για να φτιάξετε ένα πανεπιστήμιο. Πραγματικά με έπεισε και μετά από κάποια χρόνια κατέβηκα στο Ηράκλειο και όταν πρώτη φορά μετά την εκλογή μου στο πανεπιστήμιο προσπάθησα να δω πού είναι το πανεπιστήμιο, δεν υπήρχε πανεπιστήμιο, υπήρχαν λιόδεντρα και παρβατάκια που βόσκαν κάτω από τα λιόδεντρα. Όταν ρώτησα λοιπόν τον περίφημο Καφάτο, κύριε Καφάτο, πού είναι το πανεπιστήμιο, μου είπε, μα το πανεπιστήμιο
θα το κάνετε εσείς. Και 30 χρόνων τότε άνθρωπος, μαζί με άλλους 30, κάναμε αυτό που βλέπετε σήμερα σαν ένα πανεπιστήμιο γνωστό διεθνώς με πάρα πολύ σημαντική προσφορά. Εκλέχθηκα στην Κρήτη, η διαδρομή μου ακαδημαϊκή ήταν ταχύτατη και πάρα πολύ σύντομα, 39 χρονών, έγινα τακτικός καθηγητής φαρμακολογίας. Και η ζωή μου ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, με έρευνα η οποία πήγαινε καλά, νέοι φοιτητές και αισθανόμουν ευτυχής. Στα 55 μου, σε ένα συνέδριο στη Βοστόνη, γνώρισα συναδέλφους από την ιατρική σχολή του Χάρβαρντ, καταρχάς, οι οποίοι ενδιαφέρθηκαν για τη δουλειά που κάναμε στην Κρήτη και μου πρότειναν να συνεργαστώ με αυτό το πανεπιστήμιο. Και στα 55 μου χρόνια, ενώ ετοιμαζόμουν να ησυχάσω, να ηρεμήσω, με αρκετές επιτυχίες στη ζωή μου, μπήκα σε ένα καινούριο τρόπο σκέψης να ξαναξεκινήσω την καριέρα μου την ακαδημαϊκή στη Βοστόνη. Πράγμα το οποίο έγινε τα τελευταία 7 χρόνια. Μετά το Harvard ήρθε και το Πανεπιστήμιο Northeastern, το οποίο ενδιαφέρθηκε για την τεχνολογία που σας ανέφερα στην αρχή, και έτσι βρίσκομαι ένα μεγάλο μέρος του χρόνου μου, αρκετό μέρος του χρόνου μου, να είμαι στη Βοστόνη και να μοιράζομαι τη ζωή μου μεταξύ Βοστόνης και Κρήτης. Το συμπέρασμα από όλη αυτή τη διαδρομή των 6 γεωγραφικών δρόμων που ξεκίνησε πριν από 40 χρόνια στους 6 δρόμους στη Λάρισα, που μου έμεινε σαν επίγευση, είναι ότι ο Αχιλλέας έγινε, χωρίς να το καταλαβαίνει στο background, ένας πολίτης του κόσμου. Αυτό δηλαδή που είναι το χαρακτηριστικό πάρα πολλών Ελλήνων, πετυχημένων Ελλήνων, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το μήνυμα λοιπόν το πρώτο από την ζωή μου που θέλω να μεταφέρω στους νέους συναδέλφους είναι να μην φοβούνται να βλέπουν τον κόσμο σαν την αυλή τους. Η ζωή έχει αλλάξει, είσαστε νέοι, αλλά σοφοί νέοι, σε αντίθεση με τη δική μας γενιά. Ταξίδευσα πρώτη φορά 21 χρονών στο εξωτερικό. Τώρα νέα παιδιά ταξιδεύουν παντού. Και αν δεν μπορούν να ταξιδέψουν, έχουν τον κόσμο στο πιάτο τους, στο χέρι τους, μέσα από τα μέσα ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Άρα, να νιώθετε όχι ανασφαλείς, όχι επαρχιώτας, όπως ήταν ο επαρχιώτης Αχιλλέας, να νιώθετε πολίτες του κόσμου και να ετοιμάζεστε να ζήσετε παραγωγικά σε όλο τον κόσμο. Όλη αυτή η διαδρομή είχε 3 επιστημονικούς δρόμους. Ξεκίνησα να δουλεύω στην αντισύλληψη, στην Γαλλία, και η δουλειά αυτή ήταν πολύ παραγωγική και δημιουργήσαμε το δάσκαλο το πρώτο φάρμακο το οποίο υπάρχει σε όλα τα νοσηλευτικά ιδρύματα και στα φαρμακεία του κόσμου, έναν ανταγωνιστή της προγεστερόνης που διακόπτει την εγκυμοσύνη. Μετά στη Νέα Υόρκη άλλαξα λίγο αντικείμενο και μπήκα στους μηχανισμούς με τους οποίους οι ορμόνες επηρεάζουν την ογκογένεση, αναφέρομαι σε γνωστές περιπτώσεις καρκίνου του μαστού, του ενδομητρίου, του προστάτη. Κατόπιν, όταν επέστρεψα στην Κρήτη, άλλαξα τελείως αντικείμενο και ασχολήθηκα με τους άξονες του στρες, τόσο σε επίπεδο κεφάλου όσο και σε επίπεδο περιφέρειας, γιατί έχουμε αντίστοιχους άξονες που υπάρχουν στον εγκέφαλο και στην περιφέρεια. Μετά, από κάποια χρόνια, έφυγα και από αυτό το περιβάλλον και ασχολήθηκα με την ευρωεκφύλιση, με τους μηχανισμούς δηλαδή που ο εγκέφαλος υπολείπεται σε λειτουργία προϊόντος του χρόνου. Αν δείτε αυτή τη διαδρομή, έχει ένα ενδιαφέρον βιωματικό τελείως χαρακτηριστικό. Ξεκίνησα σαν νέος άνθρωπος να ενδιαφέρομαι για την αναπαραγωγή, μετά για το στρες της ζωής και κατόπιν μεγαλώνοντας άρχισα να ενδιαφέρομαι βιωματικά για αυτό που έρχεται μπροστά μου, που είναι η άνοια, η νευροεκφύλιση. Συνέχισα τα επόμενα χρόνια να δουλεύω στο κεντρικό νευρικό σύστημα και ήρθε μια καινούργια τεχνολογία στα 55 μου, όχι στα 40 μου, που αναφέρονταν στην νευρογένεση, δηλαδή στην χρησιμοποίηση νευρικών βλαστικών κυττάρων για να αναπαράξουμε de novo νευρικό ιστό σε έναν άνθρωπο 80 χρονών και να του δώσουμε τη δυνατότητα να αυτοδιορθώσει τις βλάβες στον εγκέφαλο. Είναι αυτό το οποίο είναι η προσπάθεια που κάνουμε για τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα τα επόμενα χρόνια. Δεν σταμάτησα εκεί. Συνέχισα και τα τελευταία χρόνια στη Βοστόνη και στην Κρήτη. Χρησιμοποίησα τεχνολογίες που είναι τελείως ξένες με τη φαρμακευτική και την ιατρική επιστήμη, οι οποίες είναι οι βασικές μου επιστήμες. Συνεργαζόμενος με ανθρώπους που κάνουν computing, με ανθρώπους που κάνουν καινούργια υλικά, με ανθρώπους που κάνουν in silico modeling, με φυσικούς, με laser guys, για να φτιάξουμε αυτό το πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα που είναι να μιμηθούμε τη λειτουργία εξ βίβου του ανθρώπινου εγκεφάλου με ανθρώπινα κύτταρα σε chips. Το δεύτερο λοιπόν
μεγάλο μήνυμα που θέλω να σας αφήσω είναι ότι ο Αχιλλέας όλα αυτά τα χρόνια, παρότι πέτυχε πολλά πράγματα, δεν ήταν στατικός. Δεν έμεινε στις δάφνες τις πρώτες, τις οποίες τα πολλαπλασίαζε για να είναι ήσυχος, ήρεμος και να συνεχίσει το επαγγελματικό του με μια ασφάλεια. Ζήτησε να έχει διαφορετικού τύπου σκέψη και τεχνολογία. Το μήνυμα λοιπόν που θέλω να δώσω είναι ότι στους νέους ανθρώπους, ανεξάρτητα αν είναι επιστήμονες ή όχι, αλλά για τους επιστήμονες είναι πολύ βασικό, πρέπει να σκέφτεται συνέχεια τη διαρκή εξέλιξη. Γιατί οι τεχνολογίες αλλάζουν και αυτά που μάθαμε σαν φοιτητές σε 10-15 χρόνια δεν θα υπάρχουν. Και μάλιστα, για να το πετύχει αυτό, να αρχίσει να συζητάει με ειδικότητες και επιστήμες που δεν έχουν φυσιολογική ή άμεση σχέση με το αντικείμενό του. Η ιατρική, αγαπητοί φίλοι, θα δώσει λύσεις σε πολύπλοκα προβλήματα με την επιστημονική ανάλυση των προβλημάτων αυτών. Οι γιατροί του μέλλοντος θα είναι και φυσικοί, και κομπιουτεράδες, και material scientists, και modelists. Αυτοί θα δώσουν τις λύσεις σε βασικά, πολύ σημαντικά προβλήματα που ταλανίζουν το ανθρώπινο είδος για πάρα πολλά χρόνια και δυστυχώς δεν μπορούμε να τα βοηθήσουμε. Και λίγες λέξεις για τους 6 συμπεριφορικούς δρόμους. Αυτό το τελευταίο είναι το απάβγασμα, σκεφτόμενος να μιλήσω μπροστά σας, από όλη αυτή τη διαδρομή όσον αφορά το πώς λειτουργήσα, πώς σκέφτηκα σαν άνθρωπος όλα αυτά τα χρόνια. Το πρώτο βασικό μου στοιχείο, το οποίο καθόρισε τον Αχιλλέα όλα αυτά τα χρόνια, είναι ότι μικρός, τότε που ήμουνα ακόμη στις ανασφάλειές μου τις προσωπικές, πήρα την απόφαση να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα. Όλες οι συνθήκες ήταν αντίθετες, ήταν εναντίον μου. Προβλήματα στην οικογένεια, προβλήματα οικονομικά, προβλήματα όσον αφορά την επικοινωνία γενικότερα με τον έξω κόσμο. Αποφάσισα όμως να κάνω αυτό που αγαπούσα, αυτό που ήταν το όνειρό μου. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο πιο πετυχημένος άνθρωπος είναι αυτός που σηκώνεται κάθε μέρα να πάει στη δουλειά του και αγαπάει αυτό που κάνει. Έχει τη μεγαλύτερη πιθανότητα αυτός ο νέος άνθρωπος να πετύχει και επαγγελματικά. Και αν δεν πετύχει επαγγελματικά και δεν κάνει μια μεγάλη καριέρα, αυτό που είναι πάρα πολύ αλαμόντ πλέον στους νέους ανθρώπους, θα περάσει μια ζωή βιωματική που θα είναι πραγματικά ευτυχής. Σκεφτείτε τον άλλον που διαλέγει κάτι που είναι trendy, σηκώνεται κάθε μέρα να πάει στη δουλειά του, παράδειγμα οι φοιτητές μας που κάνουν ιατρική, κόντρα σε αυτό που πραγματικά αγαπούν και είναι βασανισμένοι και δυστυχισμένοι σε όλη τους τη ζωή για καθαρά βιωματικούς λόγους. Ζωή χαμένη. Το δεύτερο που χαρακτήρισε τη διαδρομή αυτή ήταν η αγάπη για τη γνώση. Πώς προσανατολίστηκα να πάω στην ιατρική? Η μητέρα μου ήταν από τα Τζουμέρκα και πήγαινα κάθε καλοκαίρι. Και ένα από τα καλοκαίρια συνάντησα έναν ξάδερφό μου, μεγαλύτερο από μένα, ο οποίος έτυχε να είχε μόλις περάσει την ιατρική της Θεσσαλονίκης. Κάτω από τα πλατάνια, λοιπόν, από τα νερά εκεί πέρα στα Τζουμέρκα, στα βουνά, μου περιέγραφε το τι έκανε σαν πρωτοετής φοιτητής ιατρικής. Και είπα, έγινε αυτό το κλικ. Θα γίνω αυτό που θέλει να γίνει ο Δημήτρης. Και ακολούθησα με θρησκευτική ευλάβεια τις προσπάθειές μου μετά προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό που χαρακτήρισε όλη μου τη διαδρομή δεν ήταν η καριέρα. Δεν μου αρέσει η λέξη καριέρα. Σας προτείνω τη λέξη σταδιοδρομία, διαδρομή αντί για καριέρα. Γιατί το ένα έχει μια επίφαση. Το άλλο έχει την αγάπη, την πραγματική, genuine αγάπη για τη γνώση. Το τρίτο που χαρακτήρισε όλη αυτή τη διαδρομή ήταν ότι δεν την έκανα μόνος μου. Την έκανα σε συνεργασία με άλλους συναδέλφους, με τους μαθητές μου και με τους καθηγητές μου. Κατέληξα τα τελευταία χρόνια, που δεν μπορώ πλέον να παρακολουθήσω την εξέλιξη, την ταχύτατη εκθετική εξέλιξη της επιστήμης, να έχω μετατραπεί σε μαθητή των μαθητών μου, παρότι είμαι πρωτοβάθμιος καθηγητής, όταν συζητάμε είτε στην Κρήτη είτε στη Βοστόνη με τα νέα αυτά παιδιά, τους νέους αυτούς ανθρώπους, νιώθω σαν μαθητής. Και πλέον δημιουργήθηκε μέσα μου ένα δίπολο μαθητή δασκάλου, που οι ρόλοι αλλάζουν ταχύτατα κάθε μέρα. Νιώθω λοιπόν σήμερα, μέσα από αυτή την λογική, και δάσκαλος και μαθητής. Το δεύτερο που θέλω να κάνω σαν σχόλιο σε αυτόν τον συμπεριφορικό δρόμο είναι ότι
Η συνεργασιμότητα είναι το βασικό πράγμα το οποίο μας βοηθάει να γίνουμε αυτό που είμαστε. Κανένας δεν είναι one man show. Αν ψάξετε όλοι σας θα δείτε ότι κάποιος ήταν εκεί για να σας δώσει είτε αισιοδοξία, είτε αυτοπεποίθηση, είτε βοήθεια ουσιαστική για να πετύχετε αυτό που είσαστε. Το τέταρτο, και το οποίο με χαρακτηρίζει, τους φίλους μου ξέρουν πάρα πολύ καλά, ότι είμαι very focused, όπως λένε, ήταν η αφοσίωση στο στόχο. Η αφοσίωση στο στόχο κρατιόταν πάντα ζωντανή, γιατί δεν άφηνα έξω από τη λογική μου τις αποτυχίες. Η επιστήμη, η έρευνα, μοιάζει πάρα πολύ με τον κυνηγό και τον ψαρά. 10 φορές πηγαίνει ο κυνηγός να κυνηγήσει, 10 φορές πηγαίνει ο ψαράς να ψαρέψει, μία φορά ή δύο φορές, αν είναι τυχερός, θα γυρίσει πίσω με κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Όμως, κάθε φορά μαθαίνει τα κατατόπια μέσα από τις αποτυχίες του για να πετύχει τη μία επιτυχία. Οι αποτυχίες, λοιπόν, στη ζωή είναι το βασικό πράγμα για να πετύχουμε την επιτυχία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο οι νέοι άνθρωποι το αγνοούμε, αλλά το μαθαίνουμε στο διάβα του χρόνου και πλέον εκτιμούμε ότι πραγματικά το κομπολόι των αποτυχιών μας κάνει αυτό που είμαστε. Το πέμπτο είναι ότι αποφάσισα πολύ νωρίς στη ζωή μου να μην κάνω αυτό που ονομάζεται incremental science, αλλά να μπω σε αυτά τα πολύπλοκα και τα πολύ risky πράγματα που είναι το disruptive science. Τι σημαίνει αυτό? Μπορείς να δουλεύεις ερευνητικά και ο Αχιλλέας να κάνει ένα πράγμα καινούριο και να πάει ο Δημήτρης πάνω σε αυτό το πράγμα και να το επιταχύνει όσον αφορά την πραγματοποίησή του ή να δώσει κάποια στοιχεία καινούρια. Αλλά την καινοτόμο ιδέα την είχε ο πρώτος, όχι ο δεύτερος. Ήθελα λοιπόν να είμαι καινοτόμος, να κάνω πράγματα τα οποία είναι πραγματικά καινούρια. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο, αλλά είναι αυτό που σου δίνει τη μεγάλη χαρά να αφήσεις το στίγμα σου, το οποίο είναι πραγματικά δικό σου στίγμα. Δεν είναι πολύ της καριέρας, δεν δημοσιεύεις πάρα πολύ, δεν παράγεις πολλά πράγματα, παράγεις λίγα, αλλά είναι δικά σου. Είναι αυτά που είναι incremental, που ξεκινάνε καινούριους δρόμους στον χώρο σου. Και ξαναλέω, ανεξάρτητα αν είσαι επιστήμονας ή οτιδήποτε. Μέσα σε αυτή τη λογική, πριν 10 χρόνια, δημιουργήσαμε μια spin-off εταιρεία στην Κρήτη, η οποία λειτουργεί σε ένα πολύ ανταγωνιστικό διεθνώς χώρο, που είναι η ανάπτυξη νέων πρωτότυπων φαρμάκων. Νομίζω ότι είναι η πρώτη προσπάθεια που ξεκίνησε, τώρα υπάρχουν και κάποιες άλλες, αλλά ήταν κάτι το οποίο αποφασίσαμε σαν ομάδα να μπούμε στα δύσκολα, να κάνουμε κάτι το οποίο δεν υπήρχε στο χάρτη η Ελλάδα και ευτυχώς με τύχη και πάρα πολλή δουλειά και καλές συνεργασίες βρισκόμαστε πλέον σε ένα πολύ καλό δρόμο να έχουμε την δοκιμασία ενός μιας χημικής ουσίας που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα, στην Αμερική να τη δοκιμάσουμε για ένα νευροεκφυλιστικό νόσημα, κάτι το οποίο πραγματικά μας δίνει πολύ μεγάλη χαρά και κουράγιο για να πάμε στην επόμενη μέρα. Όλα αυτά καταλήγουν σε αυτό που λέω και το οποίο είναι το σημαντικότερο και το οποίο είναι στο κέντρο του τρίτου μηνύματος που θέλω να σας αφήσω, είναι το συναίσθημα, είναι ο άνθρωπος. Κατάλαβα στα 60 μου χρόνια ότι όλα τα οποία συσσόρευσε ο Αχιλλέας και υπάρχουν σε αυτή την πυκνή διαφάνεια αρχίζουν να θολώνουν, να χάνουν το χρώμα τους. Τα papers. Ήμασταν πάρα πολύ περήφανοι για τις δημοσιεύσεις που κάναμε από την Κρήτη. Δημοσιεύσαμε σε περιοδικά τα οποία δεν είχα δημοσιεύσει όταν ήρθα από το εξωτερικό. Στο PNAS, στο Nature Immunology, στο PLOS Biology, στο JMed Chem. Απίστευτες επιτυχίες της ομάδας μας και θεώρησε ότι αυτό είναι. Αυτό είναι. Ο Αχιλλέας είναι καταξιωμένος γιατί τον διαβάζουν στα καλά αυτά περιοδικά. Τελικά, αυτό είναι δευτερεύον, αγαπητοί φίλοι. Γιατί έρχεται η νέα γενιά, οι νέοι άνθρωποι που δίνουν ακόμα μεγαλύτερη δύναμη στην επιστήμη και τελικά τα papers, τα δικά μας, γίνονται piled up πάνω από καινούργια νέα papers. Οπότε χάνονται. Επίσης, οι καριέρες που πολλοί αγαπούν ή οι τίτλοι. Μετά που θα φύγω, μετά από 7 χρόνια, δεν θα μείνει τίποτα από αυτά. Αυτό που θα μείνει όμως είναι ένα πράγμα για το οποίο είμαι περήφανος. Θα μείνει η επαφή μου με τους ανθρώπους και αναφέρομαι σε ανθρώπους που έχουν τον τίτλο είτε της συντρόφου, είτε του φίλου,
είτε του μαθητή, είτε του μέντορα, του δασκάλου, είτε του συνεργάτη, είτε του ασθενούς. Αυτοί οι άνθρωποι καθόρισαν τη ζωή μου, μου δώσαν δύναμη να κάνω αυτά που έκανα και συνειδητοποιώ σήμερα ότι είναι οι άνθρωποι με τους οποίους θα συνεχίσω την παραγωγική μου ζωή, ελπίζω, όντας καλά τα επόμενα χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.